Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εμπιστόδελφοι, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα, η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης της Σαρακοστής, και ο τίμιος του Κυρίου Σταυρός, υψωμένος μας καλεί σε προσκύνηση, αλλά και διδαχή. Σε προσκύνηση, διότι επάνω στον Σταυρό προσεχέρθη η ύψιστη θυσία της δικής μας ψυχικής σωτηρίας. Αλλά και σε διδαχή, διότι ευρισκόμενοι ήδη στο μέσο της Μεγάλης Σαρακοστής, χρειαζόμαστε έμπνευση και πνευματική δυνάμωση και ενίσχυση για την γενναία αντιμετώπιση των πειρασμών και των θλίψεων. Ο ζωπιός σταυρός του Κυρίου αποτελεί το σύμβολο του αγώνα, το σύμβολο της υπέρτατης θυσίας. Εάν η Θεία Ενσάρκωση αποτελεί την απαρχή της απαλλαγής του ανθρώπου από τα δεσμά του θανάτου και του άδου, η οριστική νίκη κατά του θανάτου ολοκληρώνεται στο Γολγοθά. Ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει για να πληροδοτήσει στην ανθρωπότητα την πληρότητα της ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει χαρακτηριστικά ότι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι η κορονής της του Θεού Λόγου Σαρκώσεως. Τον Σταυρό τον υψώσαμε εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία. Και ενώ έπρεπε να σταυρωθούμε εμείς ως ένοχοι, καρφώνεται επί του Σταυρού εκείνος, ο οποίος δεν ήταν ένοχος καμίας καταδίκης θανάτου, αφού αμαρτία που και ποιήσε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα δι' αυτού. Σηκώνει τον, ο Κύριος τον Σταυρό και δέχεται να καρφωθεί επάνω σε αυτόν ως κακούργος και βαστάζει με τον τρόπο αυτό την κατάρα της αμαρτίας και του θανάτου, ώστε να σημάνει με το τετέλεστε το τέλος της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Κύριος προσέφερε τον εαυτόν του ως εκπρόσωπο όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών. Απέθανε υπέρ πάντων. Θυσιάστηκε μία φορά διαπαντός και εγκάλυψε όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας ήταν εξ ολοκλήρου επούσιος, θεληματικός. Ήταν επιταγή της απείρου αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Καμία ανάγκη εσωτερική ή εξωτερική, καμία απολύτως δύναμη δεν τον πίεζε να σταυρωθεί. Ο Θεάνθρωπος δεν ήταν το αδύναμο πλάσμα το οποίο δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ως Υιός του Θεού είχε την δύναμη να εξουδετερώσει κάθε εξωτερική δύναμη και δαιμονική επιβουλή. Ο σταυρικός θάνατος του Σωτήρος ήταν εκούσιος, θεληματικός, διότι στην αμόλυτη ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου, την ελεύθερη από το προπατορικό αμάρτημα, δεν υπήρχε ο θάνατος ως μία σύμφυτη αναγκαιότητα. Ο θάνατος είναι σύμφυτη αναγκαιότητα στα δικά μας σώματα, τα μολυσμένα από την αμαρτία. Ο Κύριος μας πέθανε ελευθέρως από την άπειρη φιλανθρωπία για τα κτίσματά Του, εμάς τους ανθρώπους. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε την απαραίτητη διευκρίνηση ότι ο Σταυρός και ο θάνατος του Χριστού δεν ήταν παθήματα της Θείας, αλλά της ανθρωπίνης φυσιός Του. Η Θεία Φύση ήταν αθάνατη. Μόνο η ανθρώπινη φύση Του είχε την δυνατότητα γεύσεως του θανάτου και του πάθους. Ο Θεάνθρωπος δεν έδωσε μόνο εαυτόν αντίλητρον υπερπάντων για να ελευθερωθούμε από το θάνατο. Ο Σταυρός, στημένος στο φρικτό Γολγοθά, τον τόπο της μεγάλης κοσμοστηρικής μάχης και νίκης, διαλαλεί ότι ο Χριστός υφάνισε, εξαφάνισε τον θάνατο με την θυσία του άσπλου και αναμάρτητος σώματός του, που ήταν κατάλληλο για μια τέτοια θυσία.
Ο Σταυρός διακηρύσσει ότι δια των σεπτών παθών του Σωτήρος κληρονομούμε την απάθεια και δια του θανάτου την αθανασία. Ο Πανάγιος επανσεβάζει με ο Σταυρός του Κυρίου έγινε το ζωηφόρο φυτό και το ζωπιόν ξύλο για μας τους ανθρώπους, οι οποίοι εξαιτίας της αφροσύνης και της παρακοής μας εγευθήκαμε τον απαγορευμένο καρπό στον κήπο της Εδέν, με αποτέλεσμα να εισέλθει μέσα μας η αμαρτία και να μας θανατώσει. Την απάντηση του εαυτού μας με την άρση του Σταυρού μας και τη σωτηρία της ψυχής μας απεργάζεται ο Σταυρός του Χριστού μας. Την απάντηση του εαυτού μας ζητάει ειδικά η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς ο εαυτόν και αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί το μήνυμα». Ο Χριστός, αναμάρτητος και Άγιος Ων, θυσίασε τον Πανάγιο εαυτόν του υπέρ των αμαρτωλών, υπέρ της του κόσμου, ζωής και σωτηρίας του. Εμείς, καλούμεθα μιμούμενη τη θυσία του Χριστού μας, να απαρνηθούμε και να θυσιάσουμε τον αμαρτωλών, φαύλο και ένοχο εαυτό μας. Ο εαυτός μας βεβαίως δεν είναι όπως τον έπλασε ο Θεός, άκοκος και απονήρευτος, με κλίση και διάθεση προς το αγαθό, αλλά αμαρτωλός και πονηρός, με ακατάσχετη ροπή προς το κακό, με διαθέσεις πονηρές, με πάθη και ελαττώματα και αθλειότητες, με αμέτρητες καθημερινές πτώσεις και παραβάσεις του θελήματος του Θεού και Πατρός μας. Η άρνηση του εαυτού μας σημαίνει κυρίως υπερνίκηση του εγωισμού μας, που αποτελεί την πηγή όλων των παθών και των ελαττωμάτων μας. Σημαίνει εγκατάλειψη του παλαιού ανθρώπου, που είναι τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα μας. Απαιτείται συνεχής και σκληρός αγώνας, μάτωμα της ψυχής, οδύνη και πόνος για να νεκρωθεί η αμαρτία, που είναι στον ψυχικό μας κόσμο μια ριζωμένη πια κατάσταση. Το να απαρνηθούμε τον εαυτό μας δεν είναι καθόλου εύκολο. Απαιτεί καθημερινό, σκληρό, επίπονο, έντονο και αποφασιστικό αγώνα. Η αλλαγή αυτή φαίνεται ακατόρθωτη και η συνήθεια χαρακτηρίζεται ως δεύτερη φύση. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας απέδειξαν έμπρακτα άπειρες φορές ότι ο αγώνας κατά της αμαρτίας μπορεί να φτάσει ακόμη και μέχρι τη θυσία. Αλλά και αν αυτό δεν παρουσιαστεί σε εμάς τους σημερινούς ανθρώπους που διακατευόμαστε από κοσμικό φρόνημα, φαίνεται θυσία η αποφυγή της αμαρτίας. Φαίνεται περιορισμός και στέρηση η απομάκρυνση από τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Το κέρδος όμως αυτής της θυσίας είναι ανυπολόγιστο, διότι σχετίζεται με τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τα κατώτερα για να κερδίσουμε τα ανώτερα, να εγκαταλείψουμε τα φαρτά για να εξασφαλίσουμε τα άφαρτα. Οι περισσότεροι από εμάς που νομίζουν ότι ακολουθούμε τον Κύριο έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι τον ακολουθούμε όταν τον ακολουθούμε, όταν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Όταν η διδασκαλία του συμφωνεί προς τις επικρατούσες αντιλήψεις, εμφανιζόμεθα ως οπαδί του. Εάν όμως η διδασκαλία του εμφανιστεί κάπως αντίθετη με το ρεύμα που επικρατεί, σπέρνουμε αμέσως να αποστασιοποιηθούμε. Όπως ο Απόστολος Πέτρος κατά την εισφαίρα της καταδίκης του Κυρίου έσκεψε να δηλώσει ότι ούκ είδα τον άνθρωπο, και εμείς κατά κάποιον τρόπο σπέρνουμε να αποσαφηνίσουμε ότι τάχα ουδεμίαν σχέση έχουμε με τον Κύριο και τους λόγους του. Η στάση μας αυτή ενίοτε δεν οφείλεται μόνο σε έλλειψη θερμού ζήλου και θάρρους,
αλλά και στην ύπαρξη αδιαφορίας εκ μέρους μας για την επικράτηση της αληθείας. Ο ίδιος ο Κύριος μας ανέλησε με άλλους λόγους του τι σημαίνει το «ακολουθείτε με». Κατά την τελευταία εκείνη νύχτα του μυστικού δείπνου, κατά την οποία παρέδωσε στην Εκκλησία το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Κύριος απευθυνόμενος προς τους μαθητές του, τους είπε τα εξής: «Υπόδειγμα δέδωκα ημίν, ίνα καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς πείτε». Καλούμεθα λοιπόν οι χριστιανοί όχι να επινοήσουμε νέους τρόπους ηθικής ζωής ή να ερμηνεύσουμε και εφαρμόσουμε όπως εμείς νομίζουμε τη διδασκαλία του Κύριου. Η χριστιανική ζωή, η κατηγορηματική άρνηση, το ηρωικό όχι προς την αμαρτία, η μεθυπομονής αντιμετώπιση των δυσκολιών, των θλίψεων και των πειρασμών, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς πρόκειται να πραγματοποιήσουμε. Πρώτος, το πραγματοποιήσει ο Κύριος και ακολουθούν έκτοτε οι μυριάδες των εκλεκτών οπαδών του, προς τους οποίους με ιερών ενθουσιασμών ο κορυφαίος Παύλος αναφωνεί: «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγόν Χριστού». Μιμούμε λοιπόν το παράδειγμα του Κυρίου, δεν αντιγράφουμε άψυχη εικόνα. Αντιθέτως, ο Κύριος μας βλέπει όταν προθυμοποιούμεθα και αγωνιζόμαστε. Ως άνθρωπος, ο Χριστός μας και πείνασε, και δίψασε, και πόνησε, και έκλαψε, και επειράστηκε τον διάβολο και υπέμεινε πλήθος παθημάτων όσο κανείς άλλος. Δια της ενανθρωπίσεώς του, ο Υιός και Λόγος του Θεού πήρε την ασθενή και θαρκή ανθρώπινη φύση, όμοια προς τη δική μας, μόνο που έμεινε τελείως ξένος και αμέτωπος πάσης αμαρτίας. Τα αδιάκριτα όμως λεγόμενα πάθη της ανθρωπίνης φύσεως, όπως την πείνα, τον κόπο, τα δάκρυα, ακόμη και αυτόν τον θάνατο, τον υπέστη χάρη της δικής μας σωτηρίας. Άλλωστε, αυτό κάνει και τον κορυφαίο των εθνών, Απόστολο Παύλο, να ενθαρρύνει τους χριστιανούς με τα εξής λόγια: «Πού και έχουμε αρχιερέα, μη δυνάμενο συμπαθήσε τες ασθενείες ημών. Αντιθέτως, έχουμε αρχιερέα πεπειρασμένον κατά πάντα, καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας». Πριν από 20 περίπου αιώνες, ο Κύριος εκάλεσε όλους εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν, να αρνηθούν τον εαυτόν τους και να αποφασίσουν να θυσιαστούν. Έκανε αυτή την πρόσκληση και πρώτος άνοιξε τον δρόμο της θυσίας. Έκτοτε δε εκείνους περιμένει να εμφανιστούν και άλλοι συνολικοί. Εκατομμύρια Αγίων Μαρτύρων, Οσίων, επωνύμων και ανωνύμων ακολούθησαν μέχρι θανάτου τη σταυρική θυσία του Κυρίου και Θεού μας. Εκείνος λοιπόν που είναι το πρότυπό μας, προς τον οποίο πρέπει να προσπαθούμε να συμμορφωθούμε, έπαθε υπερημών. Δεν θυσιάστηκε για να αποκτήσει κάτι για τον εαυτό του, αλλά χάρη ημών. Εκκρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό, για να μπορέσουμε εμείς τις αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσαμε. Δηλαδή, για να απολυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας και κατόπιν να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Πόσο διαφορετική, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήταν η κατάσταση της ανθρωπότητος αν εδώ και 2.000 περίπου χρόνια είχαν όλοι ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Κυρίου και όλοι είχαμε νεκρώσει το εγώ μας και ζούσαμε για τους άλλους. Συνήθως αμαρτάνουμε χωρίς επίγνωση. Αδικούμε χωρίς θύψη. Όταν όμως γνωρίζουμε τον Χριστό, τα πράγματα αλλάζουν.
τότε καταλαβαίνουμε ότι σφάλουμε εις βάρος του συνανθρώπου μας, αλλά και του εαυτού μας. Για την εξυγίανση της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία σήμερα πνιγόμαστε στην κυριολεξία, είναι απολύτως απαραίτητο να πνεύσει άνεμος υγείας, πνεύμα αλτρουισμού, πνεύμα θυσίας. Αλλά δεν θέλουμε ο πολλής κόσμος να μην αντιμετωπίσει τη χριστιανική θρησκεία στα σοβαρά και να θεωρεί τη θρησκεία μας ως υπόθεση αργόσχολων και απόμαχων οραματιστών. Θα πρέπει όσοι θέλουμε όχι μόνο να λεγόμαστε, αλλά και να είμαστε χριστιανοί. Να αρχίσουμε πρώτοι εμείς να πάρουμε στα σοβαρά τη σημερινή πρόσκληση του Κυρίου και να αποφασίσουμε να τον ακολουθήσουμε πραγματικά. Ο δρόμος αυτός της θυσίας δεν είναι καθόλου εύκολος. Αλλά παρά το γεγονός ότι απαιτεί εντατική προσπάθεια και θα μας δημιουργήσει μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις, είναι ο μόνος υγιής και σωτήριος δρόμος για εκείνον που αποφασίζει να τον ακολουθήσει μέχρι τέλους. Σήμερα στην εποχή της ηλικιώδης τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου, ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τους ανθρώπους που ο ίδιος λύτρωσε με το αίμα του. Τότε τον σταύρωσαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Σήμερα τον σταυρώνουμε εμείς που αποκαλούμαστε χριστιανοί με την περιφρόνηση, την αδιαφορία, το χλεβασμό και δυστυχώς τη βλαστημία. Ο καθένας μας τον σταυρώνει με τον δικό του τρόπο. Ο εσταυρωμένος εξακολουθεί και σήμερα να μας καλεί. Σήμερα, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε το σεβασμό μας προς τον Σταυρό και Σωτήρων μας, η ειλικρινέστερη και γνησιότερη προσκύνηση του Σταυρού του είναι η πιστή μίμηση της υπέρτατης σταυρικής θυσίας του Ιησού που οδηγεί τελικά στην αιώνια ζωή και την ατελέσπιστη δόξα του ουρανού. Αμήν. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την ευγενική πρόσκληση αλλά και την τιμή που μου έκαναν οι πολύ σεβαστοί και αγαπητοί ιερείς αυτού του περικαλέστητου λαού, ο σεβάσμιος γέροντας πατήρας Στράτιος, αλλά και ο πατήρας Στράτιος ο νεότερος, να με καλέσουν να ομιλήσω για το σημερινό νόημα αυτής της ημέρας. Αισθάνομαι την ανάγκη, προερχόμενος από ένα εσωτερικό μοναστήρι, όπως αυτό που υπηρετώ εδώ και 2 δεκαετίες και κάτι, να εκφράσω την αγωνία των μοναχών της μονής μας, που είναι και η αγωνία των μοναχών όλης της χώρας μας, για την πνευματική ανοδρία που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Βέβαια, πάντοτε η αμαρτία πείραζε τον κόσμο, επικρατούσε στον κόσμο. Όμως, θα λέγω ότι στις ημέρες μας, λόγω της εκοσμήκευσης που παρατηρείται, αυτές οι διαστάσεις έχουν πάρει ανησυχητική, θα λέγαμε, μορφή. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστροφή στις ρίζες μας, στην παράδοσή μας, την Ελληνοορθόδοξη, που εδώ και 2000 χρόνια με τόση πίστη αλλά και τόση επιμονή οι πατέρες της Εκκλησίας αγωνίζονται να διατηρήσουν, νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Θεωρώ, όπως και εσείς νομίζω, πιστεύετε ότι συμφωνείτε με αυτό, ότι μόνο με τον πνευματικό τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση της εποχής μας.
αναρωτείται κανένας, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστό, υπάρχει ελπίδα? Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος γεννάει μέσα στις καρδιές μας την ελπίδα. Ο πνευματικός αγώνας, ο οποίος συνίσταται στην εγκράτεια, η προσευχή, η νηστεία, είναι το μοναδικό αντίδοτο στην πνευματική ανομβρία της εποχής μας. Υπάρχει σωτηρία εκτός Εκκλησίας? Αυτό άλλωστε αναρωτιέται και ο Άγιος Κυπριανός, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Όχι βέβαια. Η απάντηση είναι, θα λέγαμε, αρνητική. Εμείς λοιπόν, ως χριστιανοί του 21ου αιώνα, οφείλουμε να ακολουθήσουμε πιστά την παράδοση που εδώ και 2.000 χρόνια έχει γαλλογηθεί σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Αλήθεια, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση που μας στήσει τη χώρα μας σήμερα? Όλοι οι άλλοι τρόποι κοσμικοί δοκιμάστηκαν στην πράξη και απέτυχαν τα καταδόσεις. Ο μόνος λοιπόν δρόμος, αγαπητοί μου αδελφοί, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη λύτρωση και τη σωτηρία, είναι ο Χριστός. Αγωνιζόμαστε όχι μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπου εγκαιδεκοποιείται ο άνθρωπος ο πνευματικός, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να βελτιωθούμε ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες, για να φτάσουμε στη θέωση. Η θέωση δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, αλλά κάτι πραγματικό, που έχει σχέση με την καθημερινή μας ζωή, με την καθημερινότητά μας. Νομίζω λοιπόν πως το σημερινό μήνυμα της Ευαγγελικής Περικοπής, που απευθύνεται ανεξαιρέτως όλους τους ανθρώπους, στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση και επιθυμία του κάθε ανθρώπου. Ο Χριστός, ο Δημιουργός μας, σέβεται απόλυτα την ελεύθερη βούληση του κάθε ανθρώπου. Όμως, υπάρχει και ένας νόμος, ο νόμος του Θεού, ο οποίος είναι πάνω από τους νόμους του ανθρώπου, ο οποίος καθορίζει την καθημερινότητά μας. Αν καταργήσουμε τον νόμο του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, τι νόημα έχει η ζωή μας? Είναι μια ζωή που δεν διαφέρει σε πολύ από αυτή των ζώων, των αλόγων όλων. Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πλαστήκαμε όπως τα ζώα, αλλά έχουμε λογική. Η λογική λοιπόν είναι θείο δώρο. Αυτή λοιπόν τη λογική ας τη χρησιμοποιήσουμε με θεάρεστο τρόπο για να πετύχουμε τη θέωση, για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Εύχομαι σε όλους σας καλό πνευματικό αγώνα. Εύχομαι ο Θεός να χαρίσει σε όλους μας φώτιση, δύναμη και εύχομαι με την προσευχή να βγει η χώρα μας από την κρίση. Και να βγει από την κρίση όχι οικονομικά βεβαίως βελτιωμένη, αλλά πνευματικά. Να αναδείξει η εποχή μας, όπως οι παλαιότερες εποχές, νέους Αγίους, νέους Αγίους Πορφυρίους, νέους Αγίους Παϊσίους. Και ποιος ξέρει, κάποιοι από εμάς, ανώνυμοι, να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση για τους σημερινούς ανθρώπους της ταραγμένης εποχής μας. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο στη Μεγάλη Σαρακοστή, καλό Πάσχα. Και πάλι θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες, Πατέρα Ευστράτια, για την ελληνική σας πρόσκληση. Ευχαριστώ.